Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε ο Ευρωβουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος για το Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της περιοδίας του για τις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για τους στόχους που πρέπει να θέσει η παράταξη τόσο για την προεκλογική της περίοδο όσο και για την επόμενη μέρα. Τις 4 εβδομάδες που έμειναν, 5 εβδομάδες μέχρι 12, να γίνει μια πολιτική συζήτηση πώς η δημοκρατική παράταξη θα ξαναγίνει ο φορέας που θα πρωταγωνιστεί στην πατρίδα μας ως η κύρια έκφραση των προοδευτικών δημοκρατών της Ελλάδας. Μια δύναμη ρεαλισμού, μια δύναμη συνέπειας και ευθύνης. Αναφορικά με τα θέματα του Εύρου και το μεταναστευτικό, ο Ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής εξήγησε πως θα πρέπει να αναθεωρηθεί η συνθήκη του Δουβλίνου, έτσι ώστε η Ελλάδα να μην συγκεντρώνει το μεγαλύτερο όγκο των μεταναστών. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μια εθνική αναγκαιότητα ως πρώτη χώρα εισδοχής, και εμείς και οι Ιταλοί, να αναθεωρηθεί το Δουβλίνο, ώστε η πρώτη χώρα να μην είναι αυτή που δέχεται το βάρος. Άρα, όταν μπαίνει κάποιος μέσα, να κάνει αίτηση ασύλου όχι στην Ελλάδα, αλλά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν του δίνεται το άσυλο, απευθείας να υπάρχει μόνιμο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, όπου βάσει πληθυσμού, ποσοστό ΑΕΠ και ανεργίας, να γίνεται η κατανομή και έτσι να ζούμε και σε μια εσωτερική δικαιοσύνη και βεβαίως να μην υπάρχουν κοινωνικές εντάσεις. Αναφορικά με την Τουρκία, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε πως θα πρέπει να ασκηθεί πίεση προς τη γείτονα χώρα, έτσι ώστε να μην χειρίζεται το μεταναστευτικό για εσωτερική κατανάλωση εις βάρος της Ελλάδας. Όσο αφορά την Τουρκία, έχει πάρει δισεκατομμύρια το προσφυγικό. Εάν δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα και ζούμε φαινόμενα όπως αυτά του Εύρου ή αύξηση της κινητικότητας στο Αιγαίο, τότε τα χρήματα πρέπει να κόπτονται άμεσα, ώστε η Τουρκία να μην χειρίζεται το προσφυγικό μεταναστευτικό με όρους εσωτερικής κατανάλωσης του Ερντογάν στο εγχώριο πολιτικό σύστημα, αλλά βάσει των συμφωνηθέντων που έχουν γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.